τηλεοπτικής σειράς Εθνική Ελλάδος. Στο παγοδρόμιο του Ελαιώνα δοκίμασε τις ικανότητές της στο curling για λογαριασμό του Happy Day η Κατερίνα Γεωργίου. Το ξέρω ότι όλοι περιμένατε κάτι διαφορετικό και οι τηλεθεατές, ακόμα και οι συνάδελφοί μου, αλλά εγώ δεν ήθελα να κάνω το ίδιο πράγμα, γιατί το είπα και πριν, το να προσπαθήσω να τρέξω πίσω από τον εαυτό μου, τι θα καταφέρω, θα τρέχω πίσω από τον εαυτό μου. Εγώ ήθελα να τρέξω σε τελείως διαφορετικά ρυθμούς και πολύ παραπέρα από εκεί που είχα πάει. Οπότε είμαι κυρίως ευχαριστημένος από αυτό. Έμαθες, φαντάζομαι, τα ονόματα της Δωρέτης Παπαδημητρίου και της Μέρης Νατσάκη που την παρουσίασε. Ναι. Χθες δηλαδή το μάθαμε. Ναι. Θέλω να μου πεις έτσι πώς το βλέπεις και αν εσένα σου γίνει πρόταση φέτος και ίσως δεν μπορούσες λόγω σειράς. Ναι, είχαμε ξεκαθαρίσει ούτως ή άλλως. Και εγώ και η Δέσποινα ότι δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, δεν θα γινότανε. Νομίζω ότι έχουν κάνει μια εξαιρετική επιλογή. Είναι πάρα πολύ καλές και οι δύο. Πάρα πολύ καλές. Είμαστε πολύ χαρούμενες και είμαστε χαρούμενες και μεταξύ μας. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει πολύ ωραίο κλίμα και παρότι είναι μια δύσκολη δουλειά από άποψη γυρισμάτων, εδώ υπάρχει μια κακουχία. Το βλέπετε, έτσι μπήκατε μέσα στον πάγο. Πόσα κιλά έχετε χάσει και πόση κακουχία έχει βγουν τα ειδικοποιήσεις. Δεν έχουμε χάσει δυστυχώς τίποτα από κιλά. Τηλεόραση και μάλιστα με τις δουλειές που δεν γινόντουσαν ως τώρα και αυτές που γινόντουσαν ήταν πρόχειρες στο πόδι, με πολλές φορές προβληματισμούς της δεκαετίας του 50 και του 60, λες και ας πούμε τα πράγματα έχουν μείνει σε μια ηθογραφία που πια δεν υπάρχει. Είναι ιδρύο τα πράγματα, δεν υπήρχε αληθινή υπόσταση. Ναι. Περνάμε μέσα από τα σύριαλ, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από διαφόρων ειδών εκπομπές, γι' αυτό λέω ότι η τηλεόραση είναι επικίνδυνο μέσο, ένα μοντέλο γυναικός, η οποία δεν μου αρέσει, είναι πανάλαφρο, είναι ρηχό. Πολλές μπορούμε να γίνουμε ρηχές και ανόητες, πολλές φορές. Και εγώ έχω γίνει και ανόητη. Γι' αυτό λέω σε ευχαριστώ, καλή μου φίλη. Εννοώ ότι πάρα πολλές γυναίκες στο μοντέλο που αποζητάμε στα σίριαλ μέχρι τώρα ήταν ανάλαφρες. Δεν είχαν σοβαρότητα, δεν είχαν, πώς να πω, άλλες αναζητήσεις και απαιτήσεις από τη ζωή. Αυτό είπα εγώ κάποια στιγμή και δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκε. Εννοούσα αυτό, ότι η τηλεόραση είναι επικίνδυνη. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί να βγούμε ότι οι γυναίκες οι πιο πολλές και κυρίως οι ξανθιές είμαστε ανάλαφρες. Δεν είναι μόνο ανάλαφρο. Γενίασε το ατύχημα η Κατερίνα, όπου έπεσε σε μια θεαματική τούμπα. Θες να το πεις? Ήταν πάρα πολύ ωραία ήταν η τούμπα, διότι εγώ ξεπήρα, νόμιζα ότι το είχα. Είχα πραγματικά μια πολύ συγκινητική πρόοδο και μη αναμενόμενη, γιατί όπως σας είπα πριν, δεν το είχα πολύ με τα αθλήματα γενικότερα. Και πήρα πολύ αέρα και σε μια στροφή επάνω θεαματική, τάκ, έπεσα με το κεφάλι πίσω. Ακούστηκε ένα κρότο, δεν σας τον περιγράφω. Ήταν σκιαχτικό αρκετά, ναι, γιατί ακούγεται και ο αντίλαλος. Και εντάξει, τρόμαξα λιγάκι, αλλά έπειτα μια ελαφριά διάσηση. Όχι, απλά πήραμε κράνη, φορέσαμε μετά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι λίγο στον κόσμο μου. Ναι, και επίσης έχω επιλέξει να... Είναι νομίζω θαύμα το πως τόσα χρόνια δουλεύω, χωρίς να ξέρω τηλέφωνα ανθρώπων, χωρίς να έχω διασυνδέσει με σημαντικά πρόσωπα. Και αυτό με κάνει βασικά εμένα τουλάχιστον πάρα πολύ περήφανη, διότι δεν έχει χρειαστεί ποτέ να μπω σε μια τέτοιου είδους διαδικασία. Είμαι με τους φίλους μου, τους 5 ανθρώπους που αγαπάω, 10 και ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά βασίζονται οι σχέσεις μου στις ανθρώπινες σχέσεις και όχι στις δημόσιες.